Το Ηράκλειο πνίγεται στα σκουπίδια από την πρώτη κιόλας μέρα της τριήμερης απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ. Ωραία αυτά, ωραία πράγματα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες έξω από τη Λότσια, στο πάρκο Φετοκοπούλου, στον παράλληλο της Εθνικής Οδού, σε γειτονιές του Ηρακλείου και με λόφους σκουπιδιών να σχηματίζονται σε αρκετά σημεία της πόλης. Παράσταση διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο έκαναν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει τη θέση της στο επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου που διευκολύνει την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες, όπως και σε άλλες δημοτικές υπηρεσίες, σε πράσινο και ηλεκτροφωτισμό. Γιατί είναι ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να φέρει τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που επί της ουσίας θα την πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι κάτοικοι αυτή τη πόλη, γιατί ακριβώς οι εργολάβοι τρίβουν τα χέρια τους. Δεν είναι στις προθέσεις μας να χρησιμοποιήσουμε ιδιώτες. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω το δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής, της όποιας Δημοτικής Αρχής, να διακρινήσει την πόλη καθαρή όταν αυτό επιβάλλεται. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, για ορισμένα ζητήματα είμαι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα. Τέτοια ζητήματα είναι και η αποκομιδή των πολεμάτων, και ο Δοσάρος και ο Δεφά. Είναι ένας καθαρά αντιεργατικός χαρακτήρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην γαλάζια γραμμή για την καθαριότητα, η παράταξη του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού. Είπαν όχι σε ό,τι αφορά τη ζητούμενη καταγγελία του επίμαχου άρθρου, όπως και οι επικεφαλής των παρατάξεων Γιώργος Ισαμάκης και Βαγγελιός Κιναράκη. Έχουμε σε όλα τα νομοσχέδια και κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα από όλα. Ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και ασφάλιση των κεκτημένων των συνεργαζομένων και ιδιαίτερα των θέσεων εργασίας, αλλά είναι θέμα της ΠΕΡ Κρήτης. Οι εργαζόμενοι ζητούν σε πληθύν το μήνυμα. Δεν θα περάσει. Τι όχι. Το πανεπιστήμιο σχέδιο. Είπατε κουβέντα. Καλή σας. Στον αντίποδα, η παράταξη Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη υπερψήφισε το ψήφισμα των εργαζομένων στο σύνολό του, με δύο ωστόσο διαφοροποιήσεις, αυτές των Δημοτικών Συμβούλων Αθηνάς Πανάκη και Μανώλη Χερέτη. Το ψήφισμα υπερψήφισαν στο σύνολό του η παράταξη των Ενεργών Πολιτών, η Λαϊκή Συσπήρωση και η παράταξη του Ευδυπίδη Κουγιαδάκη. Λευκό για το επιμέρους κομμάτι του άρθρου 179 ψήφισε η παράταξη του Πέτρου Νιωτάκη και ο Μανώλης Βασιλάκης. Για το έργο ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι είχε συμφωνηθεί με τις παρατάξεις πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης να παρακολουθεί την πορεία των διαδικασιών για την επιλογή του επόμενου αναδόχου η Ειδική Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Ενώ στιγμές έντασης επικράτησαν για το έργο στο Δερματά, όταν ο Δήμαρχος επικαλέστηκε το νομικό πλαίσιο για το ότι δεν μπορεί να παραδώσει παρατάξεις αντίγραφο του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Τι μυστήριο είναι αυτό που δεν μπορούμε να ξέρουμε? Κανένα μυστήριο. Τι είναι αυτό που έχει γίνει που δεν μπορούμε να ξέρουμε? Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, αλλά αν μπορείτε να έχετε κάποιες αναφορές σε αυτό που λέτε, δεν μπορώ να το δω μόνος μου.